Σε μίζωνο παγκόσμια γεωστρατηγική σημασία συμφωνία ήρθε το Πεκίνο με τη Μόσχα και την Πιονγκιανγκ για να επιτρέψουν στα κινέζικα πλοία να διέρχονται από τον ποταμό του Μεν, που διασχίζει τα σύνορα τη Κίνα, τη Βόρεια Κορέα και τη Ρωσία και εκβάλλει στην δυτική θάλασσα τη Ιαπωνία. Μέχρι σήμερα, τα κινέζικα πλοία μπορούσαν να πλέψουν στον ποταμό μόνο μέχρι το χωριό Φανκουάν χωρί να έχουν πρόσβαση στη θάλασσα. Η προτινόμενη συμφωνία θα επιτρέψει στα κινέζικα πλοία να διασχίζουν το τελευταίο τμήμα των 15 χιλιόμετρων με την άδεια τη Ρωσία και τη Βόρεια Κορέα. Φημολογείται ότι στο πλαίσιο τη συμφωνία νίκη η ναυπήγηση 100 πολεμικών πλοίων για λογαριασμό του ρωσικού ναυτικού στα κινέζικα ναυπηγεία σε ορίζοντα 15 ετία, καθώ η Ρωσία δεν έχει ναυπηγεία ικανά να να ναυπηγήσουν τόσα πολλά πλοία επιφανεία σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Η συμφωνία θα αφορά μόνο πλοία επιφανείας καθώ τα ρωσικά ναυπηγεία διατηρούν από την Σοβιετική εποχή σε μεγάλο ποσοστό την ικανότητα ναυπήγηση υποβρυχίων, αλλά σε ό,τι αφορά τα σκάφη επιφανείας ούτε το 20% τη ναυπηγική ικανότητα που υπήρχε το 1990 έχουν. Η κινέζικη πρόσβαση μέσω του ποταμού του Μεν στη θάλασσα τη Ιαπωνίας θα επιτρέπει στην Κίνα να δημιουργήσει σημεία εκτόξευσης βαλιστικών και υπεριπεριχητικών πυρηνικών πυράβλων από ασφαλείς προκαθορισμένες τα ζώνες.